στάχτηκε από καΐδια το μουσείο που άλλοτε κοσμούσε το κέντρο των Χανίων. Πρόκειται για το Πολεμικό Μουσείο Χανίων, ένα ιστορικό κτίριο που από τη μία στιγμή στην άλλη τυλίχθηκε στις φλόγες και μέσα σε λίγη ώρα κάηκε ολοσχερός. Οι εικόνες με ντρόουν κόβουν την ανάσα, αποτυπώνουν την καταστροφή που υπέστη το Πολεμικό Μουσείο Χανίων και προκαλούν θλίψη. Μια μαύρη σελίδα γράφτηκε για την ιστορία της πόλης, αλλά αυτή τη σελίδα θα προσπαθήσουμε όλοι να την αποκαταστήσουμε. Το καλό είναι ότι υπάρχει πλήρης αρχιτεκτονική αποτύπωση του κτηρίου. Τιτάνια ήταν η μάχη των πυροσβεστών, ωστόσο η πύρινη κόλαση τους νίκησε και δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ολοκληρωτική καταστροφή. Συμμετείχαν 11 πυροσβεστικά οχήματα, 4 βοηθητικά και ένα βραχιοροφόρο όχημα τύπου Σνόργελ. Τη μάχη έδωσαν 35 πυροσβέστες. Επίσης, στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχε ένα όχημα του Δήμου Χανίων, ένα όχημα από τον Άσταθμο Κρήτης και μία ομάδα του Ερυθρού Σταυρού. Την πυρκαγιά καταφέραμε να τη θέσουμε υπό έλεγχο τις πρωινές ώρες, τα ξημερώματα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη. Σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, η κυβέρνηση αποφάσισε να δεσμεύσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ για την πλήρη ανακατασκευή του κτηρίου των Ιταλικών στρατώνων, διατηρώντας πλήρως τα αρχικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του. Ό,τι και να συμβεί, αυτό θα είναι το μελλοντικό Δημαρχείο των Χανίων. Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χανίων, ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας επανέλαβε το αίτημα που έχει διατυπωθεί με ποικίλες και συνεχείς ενέργειες του ίδιου επίσημα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, προσπάθειες που ξεκίνησαν από το 2015, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ώστε το πρώην Πολεμικό Μουσείο, όπως είπε, που ήταν ανενεργό τα τελευταία χρόνια, να παραχωρηθεί στο Δήμο Χανίων. Δυστυχώς, τέτοια δυσάρεστα γεγονότα είναι συχνά τα επακόλουθα της εγκατάλειψης των δημοσίων κτηρίων που ταλαιπωρούνται από τη γραφειοκρατία και την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών, οι οποίοι συχνά αδιαφορούν για την αξιοποίησή τους. Θεωρώ ότι την ευθύνη για το συγκεκριμένο κτίριο την έχει το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, το οποίο με έγγραφό του στις 6.11 του 2017 προς το Δήμαρχο Χανίων μας είχε ενημερώσει ότι έχει την υπόθεση να το ανακαινήσει για να στεγάσει εκ νέου το Πολεμικό Μουσείο Παράρτημα Χανίων, απορρίπτοντας στην ουσία το αίτημα του Δήμου Χανίων για παραχώρησή του σε αυτόν. Είναι κάτι που θεώρησα εντελώς ανεδαφικό και είχα εντείνει τις πιέσεις και ενέργειες για την παραχώρησή του στο Δήμο Χανίων, ώστε να φιλοξενήσει το Δημαρχείο Χανίων, ενώ ταυτόχρονα ο Δήμος Χανίων θα αναλάβει την εξασφάλιση του κατάλληλου χώρου για την φιλοξενία των εκθεμάτων του Πολεμικού Μουσείου Χανίων, που σήμερα βρίσκονται συσκευασμένα στις αποθήκες του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Στο μουσείο δεν υπήρχαν εκθέματα, καθώς από το 2002 είχε κλείσει για ανακαίνιση και για τις απαραίτητες επισκευές. Αυτό ίσως μας κάνει η συγκεκριμένη υπόθεση πιο σοφότερους σε σχέση με την λειτουργία των κτηρίων, τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία είναι σε εγκατάλειψη. Από εκεί πέρα φυσικά είναι πολύ εύλογο και πάρα πολύ δίκαιο και σωστό να γίνουν συζητήσεις για τη μελλοντική χρήση του ακινήτου αυτού, οι οποίες να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν και με τα αρμόδια Υπουργεία και με τους φορείς της πόλης και φυσικά και με το Δήμο, προκειμένου να γίνει βέλτιστη αξιοποίηση προς όφελος της κοινωνίας. Το Πολεμικό Μουσείο Χανίων στεγάζεται στο στρατόπεδο Τζαμπανάκι, δίπλα στο Δημοτικό Κήπο. Το κτίριο που το φιλοξενεί ήταν Ιταλικό στρατώνας και οικοδομήθηκε το 1870 σε σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα Μαγκούζο. Είναι παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών και εγγενιάστηκε τον Ιούλιο του 1995.